Ξεκινήσαμε. Ένα φιλόδοξο σχέδιο άρχισε. Με το Ελλάδα 2.0 η χώρα γίνεται πιο ψηφιακή, πράσινη, με κράτος φιλικό προς τον πολίτη. Προωθώντας την πράσινη μετάβαση. Προχωρώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε υγεία, παιδεία, δημόσιο τομέα. Με αποτελεσματικές πολιτικές κοινωνικής συνοχής. Αυξάνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης. Με μεγάλες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Η Ελλάδα απελευθερώνει τις δυνατότητές της. Ελλάδα 2.0. Μας αφορά όλους. Μάθε περισσότερα στο greece20.go.gr. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Από το Επιλογές. Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη θα πρέπει να καταβληθεί το δώρο Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, οι συνταξιούχοι που παίρνουν σύνταξη κάτω από 600 ευρώ μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα θα δουν στους λογαριασμούς τους την επιταγή ακρίβειας, η οποία θα είναι 200 ευρώ. Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, 20 του μήνος, αναμένεται να καταβληθεί το δώρο του Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα. Για το δώρο Πάσχα αποδίδονται εισφορές, η ΠΕΡΕΦΚΑ και ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών. Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμοιβούνται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από τη 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Μέσα στη βδομάδα που διατρέχουμε, ήδη είμαστε στη Μεγάλη Βδομάδα, μέχρι την Τετάρτη στις 20 του μηνός, ο επιχειρηματίας και όσοι απασχολούν προσωπικό πρέπει να καταθέσουν στον εργαζόμενο το δώρο του Πάσχα. Το δώρο του Πάσχα για έναν εργαζόμενο που εργάστηκε από τις αρχές του χρόνου μέχρι 30 Τετάρτου είναι μισός μισθός. Η καταβολή του δώρου είναι υποχρεωτική, καθώς σε περίπτωση που δεν καταβληθεί θα υπάρχουν ποινές. Η καταβολή του είναι υποχρεωτική, οι ποινές είναι πάρα πολύ αυστηρές, μέχρι και με προσωποκράτηση, εφόσον δεν κατατεθεί το δώρο του Πάσχα που προβλέπεται στην παραπάνω ημερομηνία. Επίσης, οι συνταξιούχοι που παίρνουν σύνταξη κάτω από 600 ευρώ, μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα θα κατατεθούν στο λογαριασμό τους η επιταγή ακρίβειας, η οποία είναι 200 ευρώ. Η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις είναι ανοιχτή. Χρειάζεται μέχρι και σήμερα, μέχρι τις 18 του μήνα που μιλάμε, να κάνουν επιβεβαίωση το στοιχείο τους, δηλαδή να επιβεβαιώσουν ότι το email που θα επικοινωνεί η ΑΔΕ με αυτούς είναι το δικό τους, καθώς και το κινητό τους τηλέφωνο. Η επιβεβαίωση του email γίνεται σε ένα χρονικό διάστημα 10 λεπτών, δηλαδή μόλις μπούμε και βάλουμε το email που θέλουμε να μας έρχεται η ενημέρωση από την ΑΔΕ, μέσα σε 10 λεπτά πρέπει να αποφασίσουμε, πρέπει να μπούμε μέσα στο email, να το ελέγξουμε και να πάρουμε τον κωδικό που θα μας στείλουν, να κάνουμε επιβεβαίωση. Ενώ για το κινητό τηλέφωνο που θα δηλώσουμε, εφόσον βάλουμε το καινούργιο κινητό τηλέφωνο, για να κάνουμε την επιβεβαίωση μέσα σε 2 λεπτά πρέπει να γίνει. Είναι μια διαδικασία που δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά τις 18 του μηνός. Εικάζουμε ότι θα είναι ανοιχτό αυτό το πράγμα για να βάλουμε ορθά τα στοιχεία. Ζήτησαν τους εργαζόμενους του Νοσηλευτικού Ιδρύματος των Σερών οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην Βοηδού, καθώς για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια δεν υπήρχε ενιαίο ψηφοδέλτιο, αλλά ουσιαστικά υπήρχαν τρία. Δίχασαν τους εργαζόμενους του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Σερών οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην ΠΟΕΔΗΝ, καθώς για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια δεν υπήρξε το ενιαίο ψηφοδέλτιο, αλλά ουσιαστικά έγιναν τρία με τον χαρακτηρισμό ελεύθερα και ανεξάρτητα και ένα αυτό του ΠΑΜΕ, το οποίο κυτήρησε πιστά τη γραμμή των προηγούμενων ετών. Μιλώντας στην εκπομπή κάθε μεσημέρι, η εκλεγμένη αντιπρόσωπος Χρυσούλα Λεβιζάκη αναφέρθηκε στον προβληματισμό της το ότι μετά από πολλά χρόνια οι εργαζόμενοι εμφανίστηκαν διαιρεμένοι και έκανε λόγο για κομματικά ψηφοδέλτια. Στο δικό μου το ψηφοδέλτιο υπήρχαν άνθρωποι, συνάδελφοι που δεν ήξερα πού ανήκουν, υπήρχαν άνθρωποι που ήξερα ότι ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Υπήρχε άνθρωπος που ανήκε στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό δεν ήταν για μένα λόγος αποκλεισμού από το να συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο. Είναι ξεκάθαρη απολύτως. Δεν ήταν δική μου επιλογή να χωριστούν τα ψηφοδέλτια.
ψηφοδέλτια, οι κομματικές μας ταυτότητες ανήκουν αλλού, όχι μέσα στον χώρο του νοσοκομείου. Συγγνώμη λίγο, αν δεν είναι κομματικό αυτό το κομμάτι, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τα πολλά ψηφοδέλτια. Αν δεν είναι δηλαδή, αν δεν είπαν οι Δημοκράτες, κατεβαίνουμε μόνοι μας. Ή του Πασόκ μόνοι τους. Ή του δεν ξέρω ότι μόνοι τους. Το ίδιο ερώτημα απίσκυνα και εγώ στον πρόεδρο του Σωματείου. Εφόσον αποφάσισε ότι θέλει να κάνει με, μου είπε Χρήσα, θα κάνω ένα ψηφοδέλτιο μόνος μου. Από την πλευρά της η Κική Μιχαηλίδου τόνισε ότι τουλάχιστον τα ανεξάρτητα όπως εμφανιζόταν ψηφοδέλτια ήταν κομματικοποιημένα. Όσο για τη δική του εκλογή, ξεκαθάρισε ότι ισοψήφισε με τον συνάδελφό της, κύριο Στεριανά, και μετά από δημόσια κλήρωση επελέγει η ίδια ως αντιπρόσωπος. Έγινε λάθος στην ανακοίνωση των ονομάτων από το Σύλλογο. Επομένως, εσείς είστε αυτοί που έχετε εκλεγεί και όχι ο συνάδελφός σας, ο κύριος Στεριανάς, έτσι. Ναι, εγώ είμαι. Η τυχερή. Η τυχερή, ναι. Η τυχερή. Μα αυτό σας είπα, γίναμε δύο κομμάτια. Μάλιστα. Γίναμε δύο κομμάτια, ανεμβολίαστοι και εμβολιασμένοι. Είχαμε εμείς το ψηφοδέλτιό μας, ανεμβολίαστος και εμβολιασμένος, εκεί και, και η κυρία του Κινάλ. Το ψηφοδέλτιο αυτό, ο κύριος Στεριανάς με την κυρία Μιχαηλίδου πήγανε από 21 ψήφους, έγινε δημόσια κλήρωση, παρουσία μας και στην κλήρωση εκλέφθηκε η Κική Μιχαηλίδου. Ναι, μπράβο. Ίσως εκ παραδομής έγινε λάθος. Ωραία. Και δεν σας το αναφέρανε. Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση για την κατασκευή νέας παιδικής χαράς στην οδό Αρκαδίου Πόλεως της Σέρες. Ενώ σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Χρυσάφη, άλλες 8 νέες παιδικές χαρές είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα Φιλόδημος και υπό κατασκευή βρίσκονται άλλες 6 σε κοινότητες από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση για την κατασκευή νέας παιδικής χαράς με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Κωνσταντίνο Τόλια στην αίθουσα συνεδριάσεων και τελετών του Δημαρχείου. Μέσα στο επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Χρυσάφη, θα ακολουθήσουν και νέες συμβάσεις, ενώ σύντομα ανήκει η πρώτη παιδική χαρά, η οποία θα διαθέτει την απαιτούμενη πιστοποίηση και είναι στην οδό Δημογερόντων. Μια γενιά παιδιών στις Σέρες μεγάλωσαν χωρίς παιδικές χαρές. Στην πόλη μας και στα χωριά μας, δυστυχώς για πολλά χρόνια, δεν υπήρχαν παιδικές χαρές. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή, βάλαμε ως στόχο αυτό το κενό και αυτό το έλλειμμα να το διορθώσουμε. Και είμαι πραγματικά σε πολύ ευχάριστη θέση σήμερα, υπογράφοντας την πρώτη από τις πολλές συμβάσεις που θα αφορούν τις παιδικές χαρές στην πόλη μας και στα χωριά μας, να πω το συνολικό πρόγραμμα που έχουμε για τις παιδικές χαρές για τον Δήμο Σερών. Το επόμενο διάστημα, μέσα στο έτος αυτό που είμαστε, 26 νέες παιδικές χαρές θα είναι χώροι που θα τους χαίρονται τα παιδιά μας, τα μικρά παιδιά αλλά και οι μεγάλοι. Ήδη στις επόμενες μέρες παίρνουμε την πιστοποίηση και ανοίγει επίσημα η πρώτη παιδική χαρά, η νέα παιδική χαρά στην Δήμο Γερόντων που έχουμε, μια παιδική χαρά την οποία αναφέρεται και σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Ενώ η σημερινή υπογραφή της σύμβασης αφορά παιδική χαρά που θα γίνει στην οδό Αρκαδιοπόλεως και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Αλληλεγγύης Συνολικού Προϋπολογισμού 96.000 ευρώ. Υπογράφουμε μια σύμβαση για την παιδική χαρά στην περιοχή της Αρκαδιοπόλεως, στην οδό Αρκαδιοπόλεως, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Αλληλεγγύης με ένα ύψος χρηματοδότησης 77.000 με το ΦΠΑ, μαζί με το χωρίς το ΦΠΑ, και 96.000 με το ΦΠΑ. Άλλες 8 νέες παιδικές χαρές ενταγμένες στο πρόγραμμα Φιλόδημος ύψους 400.000 ευρώ έρχονται να προσθεθούν στη λίστα τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά του Δήμου Σερών. Εκτός από την Αρκαδιοπόλεως που υπογράφουμε σήμερα τη σύμβαση, ξεκινούν και υπογράφουμε σύμβαση μέσα στον επόμενο μήνα για άλλες 8 παιδικές χαρές, οι οποίες είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα Φιλόδημος ύψους 400.000 ευρώ, οι οποίες είναι στην Βυζίνου, είναι στην περιοχή της Υγείας απέναντι από το σχολείο, απέναντι από την εκκλησία, είναι στην πλατεία Ειρήνης, στην πλατεία Ομονίας, είναι στην πλατεία Τρικούπη και σε 3 χωριά,
στο Λευκώνα, στο Άνω Μητρούση και στην Κάτω Καμήλα. Όλες αυτές οι παιδικές χαρές που σας είπα, αυτές οι 8 του Φιλόδημου και η Αρκαδιοπόλεως θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι το αργότερο. Πολύ νωρίτερα πιστεύουμε θα τις χαίρονται μικροί και μεγάλοι. Εκτός από αυτές τις 8 ή 2 10 που έχουμε πει, έχουμε και άλλες δύο παιδικές χαρές στα δύο χωριά, στον Προβατά και στα Καλά Δέντρα, οι οποίες είναι ενταγμένες μέσω της ΆΤΑ των χωριών αυτών, ύψους 140.000 ευρώ, οι οποίες και αυτές θα ξεκινήσουν μέσα στο έτος. Αλλά και από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Σέρων, υποκατασκευή βρίσκονται άλλες 6 παιδικές χαρές σε χωριά του Δήμου. Εκτός από αυτά, σύνολο δηλαδή φτάσαμε στις 12 μέχρι στιγμής, έχουμε 6 παιδικές χαρές οι οποίες θα γίνουν από το τεχνικό, το φετινό πρόγραμμα, σε 6 χωριά. Στην Ινούσα, στο Χριστός, στην Άνω Καμήλα, στη Βαβακιά, στην Αναγέννηση και στο Κάτω Μητρούση. Να μείνουμε στα του Δήμου Σερών και να συζητήσουμε για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, μια και σήμερα είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο το μεσημέρι σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το 2022. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο κ. Σπύρος Μητσοτζήλης, και θα μιλήσουμε περισσότερα γι' αυτό. Καλησπέρα, κύριε Μητσοτζήλη. Καλησπέρα, κύριε Καπετάνη. Καλησπέρα. Λοιπόν, μεσημεριάτικα το συζητήσατε το θέμα σήμερα. Όπως ξέρετε, η αναμόρφωση προϋπολογισμού είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τον Δήμο Σερών και για την προσπάθεια που καταβάλει κάθε δημοτική αρχή ώστε να υλοποιήσει το πρόγραμμά της στην πορεία του χρόνου στον οποίο διανύουμε και τώρα. Ο προϋπολογισμός του Δήμου Σερών ψηφίστηκε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς και σε συνέχεια πήγε για έλεγχο στην αποκεντρωμένη διοίκηση και από τις 1 Φεβρουαρίου ο προϋπολογισμός αυτός είναι εκτελεστός χρησιμοποιείται για τις εργασίες που κάνουμε στον Δήμο Σερών. Σύμφωνα με την διαδικασία. Σήμερα ψηφίστηκε η αναμόρφωση, δηλαδή τα κάτι παραπάνω στο τμήμα, έτσι τον ήδη. Αυτό μπορώ να το εξηγήσω, κύριε Καπετάνη, στον κόσμο. Δηλαδή, τι δεν ξέρω τι σημαίνει προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμό, ο κανονικό, συντάσσεται με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι 31 Ιουλίου του 2021. Και προϋπολογίζουμε και την υπόλοιπη διαδικασία που θεωρούμε ότι θα γίνει μέσα στο τέλος του 2021. Έρχεται όμως 31 Δεκάρου του 2021, οπότε κλείνει η προηγούμενη οικονομική χρονιά και έχουμε πλέον απολογιστικά και όχι προϋπολογιστικά την πλήρη γνώση των δεδομένων των οικονομικών του Δήμου με εκείνη την ημερομηνία. Άρα λοιπόν ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός πρέπει να αναμορφωθεί επί των πραγματικών πλέον δεδομένων του 2021 και όχι από τον προϋπολογιστέντο. Βέβαια, στο διάστημα αυτό και έτσι γίνεται λοιπόν, και άρα κάποιοι κωδικοί ενισχύονται και κάποιοι κωδικοί μειώνονται. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι μπαίνουν και ό,τι συνεχιζόμενα έργα έχουν συνοσιοποιηθεί μετά την πρώτη διαδικασία του προϋπολογισμού και φυσικά έχουμε να κάνουμε με μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση, γιατί τα έσοδα του 2021 λόγω των συνδικών που υπήρχαν στο τέλος του 2021 είναι αρκετά μειωμένα σε σχέση με τα προϋπολογιστέντα. Οπότε η υπηρεσία μας ανακοίνωσε ότι δυστυχώς δεν είναι τα έσοδα όσα είχαμε προϋπολογίσει, αλλά όπως είπε ο κ. Δήμαρχος σήμερα, αρκετά λιγότερα. Καταρχάς, κύριε Μυστικλή, να μείνω στο θέμα που είπε και η αντιπολίτευση. Σας κατηγόρησε ότι αργήσατε να φέρετε αυτή την αναμόρφωση. Έπρεπε να τη φέρατε μέχρι τέλος Φεβρουαρίου και τη φαίνεται σχεδόν τέλος Απριλίου. Ναι, να εξηγήσουμε λίγο, γιατί καμιά φορά τα λόγια είναι διαφορετικά από την πραγματικότητα. Όταν η υπηρεσία σου φέρνει έναν προϋπολογισμό με βάση τις συνθήκες που επικρατούν, θα πρέπει να έχεις σταθερή πορεία στο χαράδι σου και θα πρέπει να δεις τις συνθήκες που επικρατούν, γιατί όλοι μας προτρέπουν ότι οι συνθήκες οικονομικά είναι δύσκολες, θα πρέπει να κάνετε κουμάντο, να μαζέψετε χρήματα στην άκρη, γιατί αυτά που έρχονται είναι πολύ πιο δύσκολα από αυτά που ήδη πέρασαν. Άρα λοιπόν, εμείς φέρνουμε σε έναν προϋπολογισμό, μένουμε στα στεναρά σε δύο μεγάλες επιλογές που έκανε αυτή η Δημοτική Αρχή και νομίζω δίνει και την ηθική του ίδιου του Δημάρχου προσωπικά αλλά και της Δημοτικής Αρχής στην άσκηση της εξουσίας και της διοίκησης του Δήμου. Και λέω, σε αυτόν τον προϋπολογισμό έκανε δύο επιλογές. Πρώτον,
για 48 οικογένειες οι οποίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν να πάρουν χρήματα από τον Δήμο Σερό για τις αποζημιώσεις θερμοτομίας από τις πράξεις εφαρμογής. Στην περιοχή της Υγείας δεν ενδιαφέρθηκε σε αυτές τις 48 οικογένειες. Όχι, σε όλες τις περιοχές που έχουν γίνει πράξεις εφαρμογής, σε διάφορες περιοχές, στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, του Αλήμπη και ΟΗ, και σε άλλες περιοχές που έχουν γίνει πράξεις εφαρμογής. Υπάρχουν λοιπόν 48 οικογένειες οι οποίες δικαιούνται αποζημιώσεις και το ποσό αυτό είναι στις τάξεις του 1.000.000 ευρώ. Καμία προηγούμενη δημοτική αρχή δεν έβαλε το χέρι στην τσέπη, στα έσοδα του Δήμου δηλαδή, για να πληρώσει αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ένιωθαν την αδικία να υπάρχει μέσα τους. Ο Δήμος Σερών τα έχει, δηλαδή αυτή τη στιγμή θα τα δώσει. Η απόφαση, η δημοτική αρχή του Αλέξανδρου Χρυσάφη με την επιμονή του επιπάρχου, όλο το ποσό αυτό το βάζει από τα ίδια έσοδα και θα πληρώσει φέτος και τις 48 οικογένειες, έτσι ώστε να αποκατασταθεί μια αδικία σε αυτές τις οικογένειες. Ενώ απαντάτε όμως γιατί καθυστέρησε το να φέρετε την αμόρφωση. Ένα-ένα, είναι πολύ απλό. Ναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Να εξηγήσουμε λοιπόν επίσης ότι είναι γνωστό σε όλους ότι ο Δήμος Σερών είναι γυμνός αποστελεχιακό δυναμικό. Κάποιοι δεν φρόνησαν τα προηγούμενα χρόνια να βάλουν το Δήμο στην κινητικότητα, ώστε να έρθουν και άλλοι να δουλέψουν στον Δήμο Σερών, στελέχη τα οποία θα δώσουν μια νέα πνοή και ανάσα. Με αποτέλεσμα, στο οργανόγραμμα του Δήμου Σερών να λείπουν 66 κενές θέσεις σε όλες τις διευθύνσεις. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στην λειτουργία του Δήμου Σερών, όπου εμείς αποφασίσαμε και γι' αυτό καθυστερήσαμε και εξηγώ για να το καταλάβετε. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η λεγόμενη κινητικότητα θα αρχίσει στις αρχές Μαρτίου. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε από την υπηρεσία να κάνουμε αίτηση στην κινητικότητα για το σύνολο των κενών θέσεων του Δήμου Σερών που είναι 66. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομική υπηρεσία έπρεπε να δώσει βεβαίωση ότι υπάρχουν όλα τα χρήματα της μισθοδοσίας που είναι στις τάξεις του 1.000.000 ευρώ. Ναι. 1.000.000 ευρώ λοιπόν από τον προϋπολογισμό, από τον δύσκολο προϋπολογισμό λόγω των συνθηκών, δεσμεύτηκαν για να προσκαλέσουμε στελέχη να δουλέψουν για τον Δήμο Σερών. Άρα η αναμόρφωση καθυστέρησε γιατί δεν υπήρχαν υπάλληλοι να... Όχι, καθόλου, δεν καταλάβατε. Η αναμόρφωση δεν καθυστέρησε με την έννοια της καθυστέρησης, γιατί ο προϋπολογισμός ήταν σε λειτουργία και ο προϋπολογισμός υπήρχε και παρήγαγε η δημοτική αρχή έργο. Καθυστέρησε. Τυπικές διαδικασίες τώρα που ακούμε για την καθυστέρηση, σας εξηγώ. Επιλέξαμε να περιμένουμε την κινητικότητα για να δεσμεύσουμε το σύνολο του ποσού αυτού, παρά να στερήσουμε από τον Δήμο την πιθανότητα να έρθει κάποιο στελεχιακό δυναμικό και να ρίξουμε αυτά τα χρήματα στον προϋπολογισμό. Άρα και εμένα το καθυστέρησε. Φυσικά και κάναμε και εμένα. Το εξήγησα και εγώ αναλυτικά στην δική μου τοποθέτηση, το εξήγησε και ο κύριος Δήμαρχος, ότι δεν ήταν θέμα καθυστέρηση με την έννοια ότι καθυστερήσατε. Τι να είμαστε από την λέξη καθυστέρηση. Γιατί παλιότερα ο κύριος Χρυσάφης, ο Δήμαρχος, είχε υποσχεθεί να έρχεται η αναμόρφωση τον Ιανουάριο τουλάχιστον. Φανταστείτε ότι 1 Φεβρουαρίου μας είχε καταθέσει η ένταση του προϋπολογισμού από την αποκεντρωμένη δίκηση 1 Φεβρουαρίου. Άρα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου η υπηρεσία έκανε τα αδύνατα δυνατά έτσι ώστε να μπορέσει επί των πραγματικών δεδομένων του απολογισμού του 31 Δεκάτου να ετοιμάσει την αναμόρφωση αυτή και στη συνέχεια με τις επιλογές που έκανε η Δημοτική Αρχή να πάει σωστά το καράβι στην πορεία μέσα στη θάλασσα και στη Φορτούνα. Φυσικά και περιμέναμε μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν είχαμε κάποιο λόγο να ανησυχούμε για κάτι, αφού ο προβολισμός ήταν σε εξέλιξη και μπορούσε να δουλευτεί. Γιατί είχαμε συνεχιζόμενα έργα πολλά, τα οποία είχαν δυνατότητα να συνεχιστούν. Και ό,τι κωδικοί είχαν μπει από την πρώτη μας υπηρεσία στον προβολισμό, υπήρχαν. Άρα λοιπόν, αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίες. Ουσιαστικά εμείς λοιπόν θέλω να τονίσω ότι η δική μας στρατηγική επιλογή είναι η θεραπεία του Δήμου απέναντι στους πολίτες. Η ηθική αξία με την οποία λειτουργούμε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν για τόσα χρόνια απλήρωτοι και τα χρήματα τα δικαιώνουσαν, και η προσπάθεια που καταβάλει αυτή η δημοτική αρχή να φέρει στελέχη στον Δήμο Σερών να δουλέψουν γι' αυτό. Πάντως, κύριε Μισθυλί, ακούστηκαν και φωνές γιατί τόσες πολλές απευθείας αναθέσεις και μάλιστα πολλές εξ αυτών στο όριο, δηλαδή λίγο πιο κάτω για να μπορούμε να είμαστε μέσα στον όβο. Και δεν έγιναν με την καθιερωμένη διαδικασία. Βεβαίως, παραδέχτηκε η αντιπολίτευση ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αυτές οι απευθείας αναθέσεις για τον κάθε Δήμο, γιατί ξεφεύγουν κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα και κερδίζουν κάποιες εκτόσεις. Αλλά δεν θα μπορούσε να μην ήταν τόσο πολλές και να ήταν λιγότερες.
Βεβαίως. Θα μπορούσαν να ήταν μηδαμινές και να μην υπάρχει καμία παραγωγή έργου. Θα μπορούσαν να ήταν πολύ περισσότερα. Δηλαδή, αν πάει κάποιος Δήμος να κάνει ένα έργο κανονικά με διαγωνισμό χωρίς τα βραβεία στον άφηση, δεν θα γίνει το έργο. Ακούστε λιγάκι. Η πολιτεία έχει αντιληφθεί τη δυσκολία και την ενέργεια των διαγωνισμών και γι' αυτό και αύξησε τα ποστά των απευθείας αναθέσεων. Τη παροχή υπηρεσία και τη προμήθεια, το ποσό αυτό πήγε 30.000 ευρώ στην ΦΠΑ και στα τεχνικά έργα πήγε 60.000 ευρώ στην ΦΠΑ. Και βεβαίω υπάρχουν και ένα σωρό επικλείδε για την διαδικασία τη λεγόμενη απευθεία ανάθεση του νόμου 44-12. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, δεν μπορεί στα τεχνικά έργα να δώσει τον ίδιο εργολάβο ανάθεση αν δεν περάσουν 12 μήνε από την προηγούμενη ανάθεση που έχει δώσει. Αυτό που θέλω να καταλάβουμε είναι επειδή για μια φορά οι λέξεις που ακούμε υπονοούν στα κάποια άλλα πράγματα, ότι η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης είναι μια διαγωνιστική διαδικασία που γίνεται και την προτρέπει η πολιτεία να γίνεται για να γίνει παραγωγή έργου γρηγορότερα. Εάν σήμερα πάω να κάνω ένα διαγωνισμό για ένα ποσό της τάξης των 31.000 ευρώ, δεν σας λέω 30, 31.000 ευρώ, μπορεί να κάνει και 6 μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί διαδικαστικά αυτή η διαδικασία. Βέβαια, θα έπρεπε η πολιτεία στην προκειμένη περίπτωση να μειώσει αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή τις διαδικασίες του διαγωνισμού να τις κάνει να προχωρούν γρήγορα και όχι να πάμε στην εύκολη λύση, κάντε απευθείας αναθέσεις, γιατί το άλλο αργεί πολύ. Μα γιατί είναι φτηνότερες οι απευθείας. Διβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας με τέτοιες κινήσεις. Οι απευθείας αναθέσεις είναι φτηνή διαδικασία. Παράγεις, παίρνεις καλύτερο προϊόν με φτηνότερη τιμή και το κάνεις και γρήγορα. Η διαδικασία δηλαδή της απευθείας ανάθεσης δεν είναι τηλεφωνώ εγώ σας θέλω στείλτε μου αυτό το ποσό και πάτε τους 5.000 ευρώ. Είναι ουσιαστικά διαγωνιστική διαδικασία που μπορεί να γίνει με έναν με δύο ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν είναι αυτή η υπόνοια εγώ παίρνω τηλέφωνο σας και σας λέω φέρτε με ένα κιλό κρασί ξέρω εγώ τέλος πάντων και πάτε 25 ευρώ το κιλό. Επειδή ξέρετε ότι διαβούνται πολλά για τις απευθείας ανάθεσης και πάστε τόσο επειδή είναι ακριβώς απευθείας ανάθεσης και διαβούλευση να γίνεται πάλι αν θέλει κάποιος να δώσει κάποιο λόγο να δώσει. Να πω κάτι, όχι, όχι. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι καμιά φορά όταν δεν γνωρίζουμε τις διαδικασίες μέσω των οποίων γίνεται, τότε να αφήνουμε να αιωρείται η λέξη απευθείας ανάθεσης. Είναι άλλο πράγμα η απευθείας ανάθεσης, διαδικασία δηλαδή, διαγωνιστική διαδικασία του νόμου 44-12 για γρήγορη εκμετάλλευση των πόρων που έχει για να παράξει έργο, να παραγάγει έργο. Και άλλο πράγμα είναι η ευχαριστική ανάθεση. Μακριά από εμάς κάθε μορφή ευχαριστικής ανάθεσης. Αυτό είναι συντριπτικά το δήλωσε ο Δήμαρχος στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και αντιλαμβάνεστε ότι οι σημερινοί συνεδρίες τα αποδέχονται και οι ολότεροι του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίοι συμφωνούν ότι έτσι είναι τα πράγματα όσο γνωρίζουν και έτσι πρέπει να προχωρούν γρήγορα. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι κωδικοί, οι οποίοι είναι μηδέν, δεν έχουν χρήματα δηλαδή, και κάποιοι σημαντικοί κωδικοί αναφέρθηκαν στη συνεδρία, παράδειγμα η μελέτη στατικότητας του γηπέδου. Όχι, 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 δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Καταρχάς, κανένας οι κωδικοί, το τι χρήματα έχουν, είναι πολιτική επιλογή της δημοτικής αρχής, η οποία υλοποιεί το πρόγραμμά της. Ναι. Δεν είναι έτσι. Εδώ που θα βάλετε εσείς τα χρήματα, δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Το πώς θα στείλουμε και τι θα κάνουμε. Δεν υπάρχει κωδικός που έχει χρήματα. Όχι, δεν βάλατε εκεί, δηλαδή, χρήματα βάλατε. Πώς είναι υπάρχουν. Εξήγησε αναλυτικότητα ο κ. Δήμαρχος το 1 εκατομμύριο της επιχορήγησης που είχε στο Δήμο Στερών σε 4 πράγματα. Πώς θα κατευθυνθεί σε 2 διαφορετικά πράγματα με άλλα 2 το καθένα. Δηλαδή, στην στατικότητα του κτηρίου, στην προμήθεια των υλικών, στην στατικότητα ενός γηπέδου, του δημοτικού γηπέδου. Καθόλου. Ποιος είναι το πράγμα. Μάλιστα, είναι 300.000 ευρώ το ποσό. Δεν είμαι πρόχειρος από τα χρήματα του, αλλά νομίζω ότι για τη μελέτη στατικότητας και τη στατικότητα του δημοτικού γηπέδου είναι περίπου 350.000 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή, γιατί νομίζω η κυρία Αθένια Χαρλαμπίδου το είπε, ότι δεν υπάρχουν χρήματα στο συγκεκριμένο κωδικό. Πάλι δεν το είδα, αν το είπε, δεν άκουσα να λέει και πράγμα, αλλά δεν το είδα. Μάλιστα. Οπότε, για να συνοψίσουμε, κύριε Μισηβλή, τι καινούριο σε γενικές γραμμές φέρνει αυτός η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Καταρχάς, φέρνει μια σταθερότητα, ότι παρά την τεράστια κατάσταση κρίσιμότητας στην οποία βρίσκεται το ζήτημα της ενέργειας και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, ο Δήμος Σερών και είναι έτοιμος να πληρώσει όλες τις υποχρεώσεις οι οποίες υπάρχουν σε αυτόν, αλλά και να παραγάγει η Δημοτική Αρχή έργο, ευελπιστώντας ότι και η κυβέρνηση, η οποία έχει δείξει μια εκπρόσωπη παρουσία στους Δήμους στο τελευταίο διάστημα, θα στέλνει χρήματα αναγνωρίζοντας την ανάγκη που έχουν οι Δήμοι να πληρώνουν τεράστιες υποχρεώσεις, τις οποίες δεν είχαν πριν την ενεργειακή κρίση. Και για παράδειγμα θέλω να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα
Εμείς θα κάνουμε μία ακόμα αναμόρφωση. Θα πάρουμε δηλαδή 450.000 ευρώ που μας έστειλε τη μισή κάρτα η κυβέρνηση και τα χρήματα αυτά θα κατανεμηθούν σε διάφορους κωδικούς, πάντα υποφελία των στερεών συμπολιτών. Ευελπιστούμε ότι θα έρθουν κι άλλες ΚΑΠ οι οποίες θα χρηματοδοτήσουν τον Δήμο Σερών, ο οποίος είναι και από τα αρχής όπως θέλεις χρηματοδοτήσεις ανακάτοικο, όπως τον είσαι σήμερα και ο Δήμαρχος. Και ελπίζουμε λοιπόν ότι ο Δήμος Σερών θα βγει από αυτή την φουρτούνα με το καράβι του σε εξαιρετική κατάσταση. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο να ρωτήσω, κύριε Μισηλή, όσον αφορά, αν θέλετε, λίγο το παρασκήνιο της συνεδρίασης. Καθώς ακούσαμε τον κύριο Τερζή να λέει μία τάκα, μία ρίση, για την οποία, όπως είπε ο ίδιος, τον έψεξε ο Δήμαρχος ότι λένε ατάκες εδώ μέσα και μάλιστα παρέπεψε σε εσάς ότι και εσείς χρησιμοποιείτε ατάκες και σε ένα διάλογο που είχατε μεταξύ σας με τον κύριο Τερζή, του είπατε τι να κάνουμε τώρα, Βασίλη, έτσι παίζετε το παιχνίδι. Παίζετε παιχνίδι με τις ατάκες. Όχι, δεν έγινε έτσι. Δεν έγινε έτσι είπε ο κύριος Τερζή. Σε καμία περίπτωση. Καταρχάς, ο κύριος Τερζή αναφέρθηκε σε κάποια προσωπική, όπως το λέει αυτό, συνομιλία που είχα μαζί του εγώ πριν από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ότι χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση, αλλά αυτά τα λέει ο κύριος Τερζή και θλίβομαι ιδιαίτερα όταν, εάν που δεν έγινε βέβαια, τέτοιες συνομιλίες αναφέρονται σε δημόσια φόρα. Νομίζω ότι δεν αποτελεί τιμή για κάποιον μια ιδιωτική συνομιλία να πιάζει σε δημόσιο χώρο, σε δημόσια φόρα. Ευελπιστώ ότι αυτό είναι ένα απόπτημα το οποίο δεν θα επαναλάβει κανείς άλλος και δεν είναι και έτσι όπως το λέει ο κ. Τερζής. Να, προσωπική συνομιλία επομένως ήταν να λέτε και όχι... Όχι, είπε ο ίδιος δηλαδή. Έτσι είπε ο ίδιος. Αυτό ακριβώς το δείχνει και τον άντρα. Και ότι δεν θα έπρεπε να το πει και δημοσίως. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ κύριε Μισηλή. Για την εγώ κύριε Καπιτάνιο, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Στοιχεία βρίσκεται στην επαφή με τη φύση. Τζόκερ, είναι να το φιλοσοφείς. Τη Μεγάλη Τρίτη, jackpot στο Τζόκερ. Τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ ή online στο joker.gr. ΟΠΑΠ, ζήσε το παιχνίδι. Προχωράμε βήμα-βήμα, χέρι-χέρι, χωρίς δισταγμό. Στηριζόμενοι στην εμπιστοσύνη που μας στείλετε τόσα χρόνια. Προχωράμε μπροστά, δημιουργώντας νέες συνθήκες για νέες καλλιέργειες και προϊόντα ζωής. Ήρθε η στιγμή να ξεπεράσουμε τις παλιές τακτικές. Να φέρουμε το νέο, βασιζόμενοι στις δυνάμεις μας, στην εμπειρία χρόνων και στην άριστη επιστημονική κατάρτιση των γεωπόνων μας. Για να καρποφορήσουμε το μέλλον μας, για να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Αγροεφόδια Παπαπαναγιώτου. Μια ζωή μαζί. Κεντρικό κατάστημα. Εμμανουήλ Ανδρονικού και Νικολάου Πλαστήρα 9. Σέρες. Υποκαταστήματα. Είναι το χιλιόμετρο Σερών Ιχρήτας. Εθνική Οθός. Βαλτερού Ηρακλίας. Διαστάδος Ιδωμού. Μια Ζύχνης. Ξεκινήσαμε. Ένα φιλόδοξο σχέδιο άρχισε. Με το Ελλάδα 2.0 η χώρα γίνεται πιο ψηφιακή, πράσινη, με κράτος φιλικό προς τον πολίτη. Προωθώντας την πράσινη μετάβαση. Προχωρώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε υγεία, παιδεία, δημόσιο τομέα. Με αποτελεσματικές πολιτικές κοινωνικής συνοχής. Αυξάνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης. Με μεγάλες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Η Ελλάδα απελευθερώνει τις δυνατότητές της. Ελλάδα 2.0. Μας αφορά όλους. Μάθε περισσότερα στο greece2.0.gov.gr. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Απόλυτα ελεγχόμενη χαρακτήρισε την κατάσταση στο νοσοκομείο των Σερών το Σαββατοκύριακο ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Δημήτρης Μπαλαξής. Ένας συνάνθρωπος μας μεγάλης ηλικίας έχασε τη ζωή του από κορονοϊό, ενώ 24 άτομα νοσηλεύονται στην πτέρυγα COVID. Απόλυτα ελεγχόμενη χαρακτήρισε την κατάσταση στο νοσοκομείο Σερών το Σαββατοκύριακο ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας Δημήτρης Μπαλαξής. Ένας συνάνθρωπός μας μεγάλης ηλικίας έχασε τη ζωή του από κορονοϊό, ενώ 24 άτομα νοσηλεύονται στην πτέρυγα COVID. Εντάξει, είναι σταθεροποιημένη η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύουμε γύρω στα 24 άτομα. Οι θάνατοι έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Είχαμε έναν μόνο το Σαββατοκύριακο. Είναι κατάσταση απόλυτα ελεγχόμενη. Ο εμβολιασμός παραμένει το μοναδικό όπλο απέναντι στον κορονοϊό. Ήδη στο νοσοκομείο Σερών ξεκίνησε ο εμβολιασμός με την τέταρτη δόση και είναι αρκετοί όσοι προσέρχονται καθημερινά για να κάνουν το εμβόλιο. Ήδη άρχισε και η τέταρτη δόση για κατηγορίες ασθενών, για ηλικία και μεγάλες ηλικίες, δηλαδή
άνοιξε τώρα και η πλατφόρμα από 60 ετών μέχρι 70. Πιο μπροστά είχαν ανοίξει και μεγαλύτερες ηλικίες. Τι νόμουν, τέταρτη δόση. Βεβαίως, έρχονται άτομα και κάνουν την τέταρτη δόση. Και πρέπει να την κάνουν, ειδικά τα άτομα που έχουν προβλήματα, νομίζω ότι πρέπει να προσέλθουν να την κάνουν. Δεν έχουμε άλλο όπλο. Είναι το μόνο όπλο που διαθέτουμε και τώρα και προηγουμένως είναι το εμβόλιο και τα μέτρα προφύλαξης. 307 διατακτικές επιταγές των 50 ευρώ μοίραξε ο Δήμος Ερών σε οικογένειες που έχουν ανάγκη εν ώψη του Πάσχα. Πρόκειται για μια προσπάθεια του Δήμου σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες. 307 διατακτικές επιταγές των 50 ευρώ μοίρασε σήμερα ο Δήμος Σερών σε οικογένειες που έχουν ανάγκη εν ώψη του Πάσχα. Πρόκειται για μια προσπάθεια του Δήμου σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέρημνας. Μεγάλη εβδομάδα των παθών που οδηγεί στην Ανάσταση. Είναι μια εβδομάδα που είναι γεμάτη κατανυκτικότητα και γεμάτη προσπάθεια να σταθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας ως Δήμος Σερών. Συνεχίζοντας αυτό το οποίο την προσπάθεια τη μεγάλη που έχουμε ξεκινήσει με την Δημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής εδώ και καιρό, σήμερα δίνουμε 307 διατακτικές των 50 ευρώ στις οικογένειες, οι οικογένειες το έχουν ανάγκη. Και είναι πολλές οι οικογένειες που έχουν ανάγκη τις σημερινές μέρες. Είναι οικογένειες που δεν μπορούν να τα καταφέρουν στην καθημερινότητά τους. Ο Δήμος Ερών με πολλούς τρόπους είναι δίπλα σε αυτές τις οικογένειες. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι οι διατακτικές που δίνουμε τώρα στην εποχή της Μεγάλης Εβδομάδας. Η αρμόδια αντιδήμαρχος κοινωνικής Μέρημνας Σωτηρία Πάνου συντώνησε όλη την προσπάθεια από το στάδιο της συλλογής των αιτήσεων που ξεκίνησαν από τον προηγούμενο μήνα μέχρι και σήμερα. Ο Δήμος Σερών συνεχίζει να στηρίζει οικογένειες ευπαθείς, οικογένειες ευάλωτες οικονομικά, όπως πράττει όχι μόνο κάθε Πάσχα, αλλά και τις αρχές Σεπτεμβρίου και τα Χριστούγεννα και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σήμερα εδώ στο ΒΚΠ ο Δήμος Σερών διαθέτει 307 επιταγές διατακτικές σε ανθρώπους οι οποίοι κατέθεσαν αιτήσεις και δικαιολογητικά αρχές Μαρτίου και εγκρίθηκαν από την αρμόδια επιτροπή. Στη φαρέτρα της κοινωνικής αλληλεγγύης με εντολή του Δημάρχου έχουν προσθεθεί πάρα πολλές δράσεις. Με την κορύφωση το Μέγα Σάββατο, όπου από τις 5.30 τα ξημερώματα ανοίγουμε για να μαγειρέψουμε όχι μόνο για τους ωφελούμενους, αλλά για όλους όσους σε τακτά χρονικά διαστήματα απευθύνθηκαν στην κοινή νοική κουζίνα και λόγω πολλές φορές των κριτηρίων δεν μπόρεσαν να ικανοποιηθούν. Μέχρι σήμερα ο Δήμος Σερών έδωσε συνολικά 2.000 διατακτικές σε συμπολίτες μας που το είχαν ανάγκη και συνεχίζει τη στήριξη των σεραϊκών οικοκυριών. Πάνω από 2.000 διατακτικές έχουμε δώσει από τότε που έχουμε αναλάβει ως Δημοτική Αρχή. Και αυτό είναι μια προσπάθεια η οποία είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της ενέργειας και της αγάπης που βάζει η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, ο Δήμος και όλη η προσπάθεια που γίνεται από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Γιατί δεν είναι δεδομένο. Πολλοί Δήμοι δεν τα έχουν καταφέρει γιατί είναι πολυδέδαλες οι διαδικασίες και είναι πολύ αυστηρά τα κριτήρια. Θα θέλαμε να είναι περισσότερες οι διατακτικές, αλλά δυστυχώς επιβάλλεται από τον νόμο ένας πολύ σκληρός, πολύ περιοριστικός αριθμός για τις διατακτικές αυτές. Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, και όχι μόνο εδώ, θα συνεχίσουμε και άλλες προσπάθειες που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση του εισοδήματος των σεραίων αυτές τις εποχές που το χρειάζονται όλοι. Ο Δήμος Σερών θα συνεχίσει να στηρίζει τις οικογένειες με δράσεις όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα αλλά και στο προσεχές μέλλον. Ήδη οι ενεργειακές κοινότητες, η μελέτη για την ενεργειακή κοινότητα προχωράει. Θα είμαστε σε θέση του χρόνου να λειτουργήσουμε αυτή την ενεργειακή κοινότητα με πολλαπλά ωφέλη για τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της κοινωνικής Μέρημνας του Δήμου Σερών. Μεγάλο ευχαριστώ και στην Αντιδήμαρχο, την κυρία Σωτηρία Πάνου. Συνεχίζουμε την προσπάθεια. Είμαστε δίπλα σε αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Μαζί προετοιμάζουμε το πασχαλινό τραπέζι με λαμπρές προσφορές αλλά και εκλεκτά αρνάκια και κατσικάκια ορεινής. Μέχρι το Μεγάλο Σάββατο στα καταστήματα Κάντζας. Όλο το βόηο κρέας ντόπιο ελληνικό 2 ευρώ φθηνότερα. Σουβλάκια αλλά και φιλέτο στήθος από ελληνικό νοπό κοτόπουλο 20% πιο φθηνά. Μην ξεχάσετε το παραδοσιακό πασχαλινό τσουρέκι από το φούρνο μας το Καρβέλι με τη χαρακτηριστική γεύση και το άρωμα. Φέτα και κασέρι πόπο λίμπου 2 ευρώ φθηνότερα. Οι γαλοπούλες κοπής, καπνιστές και βραστές, 20
20% πιο φθηνά. Και όλα τα σεραϊκά κρασιά, Κιάθος και Βλαδίκα, 30% πιο φθηνά. Κερδίστε το αρνί το Πάσχα. Μεγάλη Τετάρτη, μεγάλη κλήρωση για ένα αρνί σε κάθε κατάστημα Κάντζας με αγορές αξίας 120 ευρώ με την κάρτα Κάντζας. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Καλό Πάσχα σε όλους. Καραμολέγος. Το καταλαβαίνεις και μόνο από το άλλο. Εγώ στο φρυγάνισμα. Εγώ πάντως, παιδιά, το καταλαβαίνω στη γεύση. Χωρίς γλώσσα δεν είναι συντηρητικά, το γράφει πάνω. Ξέρεις να διαβάζεις, ξέρεις και τι τρως. Ψωμί για τους Καραμολέγους. Από 100% φυσικά συστατικά, χωρίς πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά και με σφραγίδα. Ο Καραμολέγος το έκανε με αγάπη. Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράφουν την αγάπη σου για το μωρό σου. Υπάρχει όμως μία που περιγράφει τη φροντίδα που θέλεις για το βρεφικό δερματάκι του. Sensitive. Babylino Sensitive. Συνδυάζουν σε μία μονοπάνα την άρεστη απορροφητικότητα, συγκρατώντας τη μεγαλύτερη ποσότητα υγρασίας από κάθε άλλη πάνα με την πιστοποιημένη φιλικότητα. Η πρώτη πάνα στην Ευρώπη με πιστοποίηση Ecotex. Συστήνεται από τους ειδικούς. Babylino Sensitive. Για αποδεδειγμένη προστασία και sensitive φροντίδα σε μία μονοπάνα. Στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς διατίθενται από σήμερα τα σεραϊκά αρνιά και τα τσίκα του κρεοπολίου του ομίλου Supermarket Kansas. Για μία ακόμη χρονιά, ο όμιλος ανανεώνει τη σχέση εμπιστοσύνης που ενώνει με τους παραγωγούς και τους καταναλωτές, φροντίζοντας καμία ελληνική οικογένεια να μην στερηθεί το αρνάκι ή το κατσικάκι που επιθυμεί. Η μεγάλη αλυσίδα των σούπερ μάρκετ της εταιρείας Kansas AE, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στηρίζει τους τοπικούς σεραίους παραγωγούς και προμηθεύει τα κρεοπολία της με αμνοερήφια μόνο σεραϊκής προέλευσης. Τα φορτηγά ψυγεία γέμισαν με αρνιά και κατσίκια από παραγωγούς της Ορεινής που τα παρέλαβε το Σάββατο ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Γεώργιος Κάντζας, ανανεώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη σχέση εμπιστοσύνης που ενώνει τους αιρέους κτηνοτρόφους με τον όμιλο επιχειρήσεων Κάντζας. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, ερχόμαστε στα σφαγεία εδώ στο Ρούπελ και στο Σκοπό και σφάζουμε τα αμνοερήφια, τα οποία πάντα είναι από τον ομό Σερό και ειδικότερα από το χωριό από την Ορεινή. Μετά από τόσα χρόνια μας εμπιστεύονται και τους εμπιστευόμαστε. Απλά κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, ζούμε την αγωνία και αυτοί οι άνθρωποι και οι καταναλωτές με την τιμή του αρνιού. Πολλά γίνονται. Πολλές είναι ελληνοποιήσεις, εδώ δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρουμε αν γίνονται και ποιος τις κάνει. Εμείς πάντα έχουμε σεραϊκό αρνί. Τα αρνιά μας, τα κατσίκια τα φέραμε εδώ στο Κάντζα. Mm-hmm. Θα τα βρείτε στα σούπερ μάρκετ Κάντζας και σας εύχομαι καλό Πάσχα. Και χρόνια συνεργαζόμαστε, έχουμε καλή συνεργασία και από τις τιμές είμαστε ευχαριστημένοι. Μια χαρά. Από την Ορεινή και είναι εγγυημένο. Είμαστε χρόνια συνεργαζόμαστε και είμαστε ευχαριστημένοι. Η αλυσίδα των σούπερ μάρκετ Κάντζας αναγνωρίζει τον καθημερινό αγώνα που καταβάλουν οι κτηνοτρόφοι. Και παρόλο που η φετινή χρονιά είναι δύσκολη και ιδιαίτερη για όλους, ο όμιλος θα φροντίσει ώστε η ελληνική οικογένεια να μην στερηθεί το αρνί ή το κατσίκι, καθώς θα το προμηθεύσει στην αγορά σε απίστευτα προσιτές τιμές. Με τους παραγωγούς να νιώθουν ασφαλείς όταν διαθέτουν το προϊόν τους, όπως κάθε χρόνο, στα σούπερ μάρκετ Κάντζας. Μακάρι να μπορούσαμε να είναι ακριβότερα για να πάρουν οι άνθρωποι περισσότερα λεφτά, γιατί ο αγώνας τους είναι πάρα πολύ μεγάλος. Εμείς το βρίσκουμε έτοιμο και εσείς σαν καταναλωτές στο τραπέζι, αλλά αυτοί ξέρουν τι τραβάνε για να το φτάσουν εδώ. Είναι λίγα τα λεφτά που παίρνουν. Οι συγκυρίες όμως φέτος ειδικά δεν μας επιτρέπουν να ανεβάσουμε πολύ τις τιμές, γι' αυτό και εμείς το κέρδος μας θα είναι έως μηδενικό για να δώσουμε φθηνό και καλό προϊόν στον καταναλωτή. Κακά τα ψέματα, φέτος ο καταναλωτής ζορίζεται πολύ. Το ξέρουμε και από εμάς τους ίδιους. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Κάθε χρόνο την Παρασκευή βγαίνουν οι τιμές, Σάββατο σφάζονται και Κυριακή διανέμονται στα καταστήματα. Τιμές ήδη έχουν πάει στα καταστήματα, θα αναρτηθούν πινακίδες και από αύριο το πρωί ο καταναλωτής θα τις γνωρίζει και θα ψωνίζει το καλύτερο προϊόν που υπάρχει. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλους. Βεβαίως, όχι μόνο φέτος. Πολλά χρόνια συνεργαζόμαστε και είμαστε υπερευχαριστημένοι, γιατί είναι μια εταιρεία σίγουρη ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Και έτσι σήμερα φέραμε τα αμνοερήφια για να τα σφάξουμε στο Κάντζα. Και όποιος πάρει
αρνεί η κατσίκη να ξέρει ότι είναι ορεινιώτικο γνήσιο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Κύριο Κάντζα, έχουμε 100%. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Βεβαίως. Γι' αυτό και τον προτιμούμε και μας προτιμά, αλλά και τον προτιμούμε. Mm-hmm. Μιλάμε εγγυημένα ότι είναι ορεινιώτικα όλα. Όλα ορεινιώτικα, όχι τα δικά μου, όλα. Mm-hmm. Ορεινιώτικα, νοστιμότατα, καθαρά όλα. Δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν ρωτήσει το Κάντζα. Mm-hmm. Είμαι 100% σίγουρο γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, από σήμερα το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας, οι καταναλωτές έσπευσαν από νωρίς να προμηθευτούν την απαραίτητη ποσότητα που επιθυμούν, προκειμένου να τηρήσουν το πασχαλινό έθιμο και να απολαύσουν το αρνί ή το κατσίκι τους την ημέρα της λαμπρής στο οικογενειακό τραπέζι στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Ενώ παράλληλα μπορεί να προμηθευτεί και ό,τι άλλο είδους κρεατικού επιθυμεί. Βεβαίως ξεκίνησε από χθες που αρχίσαν και έρχονταν τα αρνιά τα κατσίκια, ξεκίνησε και η δουλειά. Άρχισε ο κόσμος τα παίρνει και από τώρα, νωρίς, τα βάζει στο ψυγείο του. Παρατήρησαν φέτος αυτό, και αυτό το φαινόμενο. Ενώ άλλες φορές οι περισσότεροι τα άφηναν μέσα στα ψυγεία μας, φέτος τα παίρνουν. Τα παίρνουν, βέβαια. Παραγγέλνουν παράλληλα. Βέβαια και άλλοι τα παίρνουν, άλλοι παραγγέλνουν, αλλά δείχνει ότι έχει κινήσει καλή. Και γιατί είμαστε και από ό,τι ξέρω και βλέπω κιόλας, στην αγορά μπορεί να παίζει να είμαστε και οι πιο φθηνοί. Αν όχι οι πιο φθηνοί, είμαστε στους πιο φθηνούς μέσα. Πού κινούνται οι μέρες? 9.95 το αρνάκι και 10.70 το κατσικάκι. Το μεγάλο σαύρο δεν ξέρω τι ώρα θα μας κλείσουν, αλλά όλη την μεγάλη εβδομάδα είμαστε από το πρωί με τις 9. Κοιτάξτε να δείτε, πάντα το κατσικάκι έχει μια λίγο πιο ψηλή θέση. Συνεχίζει να έχει, να κρατάει λίγο τα πρωτεία. Όχι με μεγάλες διαφορές, αλλά συνεχίζει να τα κρατάει τα πρωτεία. Τα πάντα, αρνάκια, κατσικάκια, κοκοριτσάκια έχουμε, τα οποία τα κάνουμε μόνοι μας επάνω. Έχουμε τα πάντα. Μπριζόλες, φαλτσέτες, τα πάντα. Ό,τι χρειαστεί ο πελάτης. Καλό Πάσχα, εύχομαι σε όλο τον κόσμο με υγεία. Καλή Ανάσταση. Χρονιά επιτυχιών είναι αυτή που διανύουμε για την σχολική εκπαιδευτική κοινότητα των Σερών. Όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τέλειος Ρίζος, μαθητές που φοιτούν σε διάφορα σχολεία του νομού κατόρθωσαν να διακριθούν και να φέρουν πρώτες θέσεις σε διαγωνισμούς που αφορούν διαφορετικές δεξιότητες. Χρονιά επιτυχιών είναι αυτή που διανύουμε για τη σχολική εκπαιδευτική κοινότητα των Σερών. Όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σερών, κ. Τέλειος Ρίζος, μαθητές που φοιτούν σε διάφορα σχολεία του νομού κατόρθωσαν να διακριθούν και να φέρουν πρώτες θέσεις σε διαγωνισμούς που αφορούν διαφορετικές δεξιότητες. Μεταξύ των σχολείων αυτών είναι το Γυμνάσιο της Νιγρήτας, πρώτης, αλλά και το τρίτο και πρώτο γυμνάσια στην πόλη των Σερών. Είχαμε πάρα πολλές επιτυχίες σχολείων μας σε διαγωνισμούς, πανελλήνιους σχολικούς διαγωνισμούς, όπως είναι το Γυμνάσιο Νιγρήτας, το δεύτερο γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Πρώτης, το τρίτο γυμνάσιο, το πρώτο γυμνάσιο. Είχαμε πάρα πολλές επιτυχίες από παιδιά και αυτό με χαροποίησε πάρα πολύ. Τα παιδιά αυτά με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους πρότευσαν ανάμεσα σε πάρα πολλά σχολεία, σε 500 έργα κατάφεραν τα παιδιά να πάρουν πρώτες και δεύτερες θέσεις. Μετάλλια όμως έφεραν μαθητές και στον αθλητισμό, καθώς κατάφεραν να φτάσουν στο πιο ψηλό βάθρο, όπως η Ηλιάνα Τριανταφύλου στο επικοντό, ο Παντελής Αλεξόπουλος στο δέκαθλο και ο Πασχαλής Γεννίκης στο ύψος. Είχαμε την τελική φάση των αγώνων Στίβου, του σχολικών αγώνων Στίβου που έγινε στο Βόλο και είχαμε 3 μετάλλια και 5 θέσεις στην τριάδα. Και όλοι οι άλλοι ήταν μέσα στην πρώτη δεκάδα. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών συνεχάρει τα παιδιά αλλά και τους καθηγητές τους για τη μεθοδική δουλειά τους. Θέλω να συγχαρώ όλα αυτά τα παιδιά για τις επιτυχίες τους, να συγχαρώ τους μαθητές που έλαβαν μέρος σε όλα τα σχολικά πρωταθλήματα των Λυκείων που ήταν με πάρα πολύ μεγάλη χρονική πίεση από όλους μας. Να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους και τους διοικητικούς που είχαν την ευθύνη αυτών των αγώνων και βεβαίως να ευχηθώ σε όλους τους μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, καλή Ανάσταση.
σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Studio. Εθνικής Αντίστασης 13. Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Αυτό το επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Μας ευχαριστούμε.